πλωτός γερανός είχε πάει στην Ποσειδονία για να μεταφέρει το ερπιστριοφόρο τρυπάνι, να το ξεφορτώσει εκεί, το οποίο παρέλαβε αυτοκίνητο και το μεταφέρει στο σημείο που γίνονται τα έργα, έξω από το κανάλι, και επιστρέφει χωρίς τρυπάνι. Νάτος. Να δούμε τώρα που θα το πάνε. Να και οι τρεις πάσαλοι που τοποθετήθηκαν. Άλλη χάρη έχουν αυτά τα πλάνα από εδώ ψηλά, με το μπλε της Διόρυγας και το κόκκινο του Έκτορα, χωρίς πολύ πολύ φασαρία. Όμορφα πλάνα. Μάλλον του κορνάρει για να σταματήσει, αλλά μάλλον δεν ακούει ο χειριστής του εξκαφέα. Βέβαια, πού να ακούσει με τέτοια φασαρία εκεί μέσα. Πω πω. Thank you.
Θα τους περιμένω εδώ. Εδώ είπαμε είναι η τρύπα που μας άνοιξαν οι Γερμανοί. Γι' αυτό είναι έτσι φαρδί το κανάλι. Εδώ έβαλαν τα εκρηκτικά. Δηλαδή σε πάρα πολλά σημεία έβαλαν εκρηκτικά, τα οποία δεν έσκασαν όλα. Έχω κανένα δυο 3-85χρονους ηλικιωμένους εκεί στα Ίστμια, ψαράδες, και όποτε τους τριμώχνω τους ρωτάω. Πού ήσουν εσύ Μπαρμπαγιάννη? Εδώ ήμουνα Μιχάλη. Δεν σκάσαν όλα Μιχαλάκη, μου λέει. Να φανταστείς αυτά που σκάσανε και έκανε τσουνάμι. Και βγήκε, έφτασε λέει το νερό μέχρι το καφενείο. Πώς ανέβηκε ρε Μπαρμπαγιάννη το νερό στη Διόρυγα που είναι ψηλή? Βγήκε από το πέραμα Μιχαλάκη. Έχει δίκιο. Εκεί που ήταν η σχεδία το πέραμα που πήγαινε δεξιά-αριστερά, πέρναγε απέναντι, εκεί βρήκε χώρο το νερό και βγήκε. Καβάλισε. Ρωτάω τον άλλον, πού ήσουν κύριε Κώστα εσύ τότε που έβαλαν τα εκρηκτικά οι Γερμανοί? Είχαμε πάει στο Κατακάλι, είχαμε φύγει Μιχαλάκη. Είχαν ειδοποιήσει, φύγετε, θα σκάσει, θα γίνει μεγάλη έκρηξη. Όλο το χωριό είχε φύγει, τα γυναικόπαιδα τουλάχιστον. Εδώ είναι λοιπόν το σημείο που οι Γερμανοί μας έκαναν την τρύπα μας. Και ακόμα να μας αποζημιώσουν. Άρε τι τραβάει αυτή η χώρα. Θα περιμένουμε τώρα το σκάφος, τον πλωτό, τον γερανό. Το χώμα που έχουν αναποθέσει, που βγάζουν από τη Διόρυγα και το έχουν αφήσει εκεί, δεν ξέρω αν θα μείνει εκεί, αν θα μεταφερθεί κάπου αλλού. Πάντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το που θα πάνε το χώμα. Ο χώρος που είχε η Διόρυγα γέμισε εκεί πέρα, γιατί είχε αρκετά μέτρα η Διόρυγα δεξιά και αριστερά από το κανάλι. Μετακόμισα, γιατί τελικά ο πλωτός γερανός δεν έφτασε μέχρι εκεί που περίμενα. Τώρα από εδώ θα το δούμε που σταμάτησε. Νάτος,